Έβγαινα από το πανεπιστήμιο για να γυρίσω σπίτι. Με αναγνώρισαν 3 άτομα και τρέξανε και μου επιτέθηκαν κατά πάνω μου με μπουνιές και κλωτσιές. Με χτύπησαν και στο κεφάλι, στο σώμα. Ο Οδυσσέας Βλαχονικολός είναι τριτοετής φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περιγράφει στο Open την επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα μέσα στο χώρο του Ιδρύματος. Αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό του κάλεσε την αστυνομία. Όπως καταγγέλει, στοχοποιήθηκε επειδή ο ίδιος, όπως και τα μέλη της φοιτητικής παράταξης στην οποία ανήκει, έχουν μιλήσει ανοιχτά υπέρ της εγκατάστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Φωνάζοντάς με ότι είμαι αυτός που βγαίνω στα κανάλια και μιλάω, λέω ότι θέλω την αστυνομία μέσα στις σχολές, ότι είμαι ανεπιθύμητος μέσα, να μην ξαναποτίσω το πόδι μου. Πριν γίνει η επίθεση στον Πρίτανη, από τον Μάιο του 20, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ότι πρέπει να υπάρχει κάμπος πολίτης. Πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτή είναι η θέση μας. Θα πρέπει να μπει εκείνη τη στιγμή η αστυνομία. Αν έμπαινε εκείνη τη στιγμή, θα τους έπιανε. Η συγκρότηση και η λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας αρχικά είχε προαναγγελθεί για την περασμένη άνοιξη. Όμως από τότε πέρασαν 6 μήνες. Είμαστε στη διαδικασία της κύρωσης, από όσο ξέρω από τον πρίφο, σε πολιτιστική διαδικασία της κύρωσης των πινάκων στο ΑΣΕΠ. Θα ακολουθήσει η εκπαίδευση. Το νομοθετημένο σχέδιο για την ασφάλεια των πανεπιστημίων με ηλεκτρονικές κάρτες και πύλες εισόδου, που θεωρείται προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας, δεν έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί σε κανένα πανεπιστήμιο. Ενώ συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις φοιτητικών παρατάξεων που λένε όχι στην αστυνόμευση των ΑΕΗ. Μια ενδεχόμενη εισβολή της αστυνομίας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να βοηθήσει στην ασφάλεια των πανεπιστημίων. Σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσουν την καθημερινότητα και πόσο μάλλον και το μέλλον ενός συναδέλφου μας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η εκπαίδευση των 400 ειδικών φρουρών που θα συγκροτήσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία θα διαρκέσει από 4 έως 6 μήνες.